Κοιτάξτε, ναι, σήμερα θυλά-θυλά ξεκινάει η αγορά. Οι καταστηματάρχες έχουν ανοίξει τα καταστήματά τους. Το παζάρι θα λειτουργήσει για πρώτη φορά και με βιομηχανικά ήδη. Την Τετάρτη μεθαύριο. Τώρα, φυσικά, αυτά όλα συνέπεσαν με τον παγετό. Οπότε δυσκολεύεται ο κόσμος να βγει αυτή τη στιγμή για να δούμε την ανταπόκριση του κόσμου στο άνοιγμα της αγοράς. Οπότε είμαι επιφυλακτικός. Παρόλα αυτά, ψυχολογικά και μόνο, ως ψυχολογία, ως όθηση, αυτό μας ανεβάζει. Διότι είναι ένα βήμα προς την απελευθέρωση. Είναι προς την απελευθέρωση αυτού που ζούμε τόσο καιρό, του αποκλεισμού. Τώρα εμείς με τον παγετό θα το κάνουμε λίγο πιο αργά αυτό το βήμα. Εγώ αυτό που έχω να πω από την πλευρά του Δήμου είναι ότι μιλάμε με τους καταστηματάρχες. Όπου χρειάζεται η βοήθεια του Δήμου για τη μετακίνηση και για την πρόσβαση, είμαστε εκεί. Εκεί που θα χρειαστεί δηλαδή να δώσουμε τσουβαλάκι με αλάτι, το δίνουμε για να ρίξουμε μπροστά, για να καθαρίσουμε, για να βοηθήσουμε τη μετακίνηση. Αυτό έχω να πω. Πιστεύετε ότι το άνοιγμα αυτό το περίμενε η αγορά και το είχε πολύ μεγάλη ανάγκη, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να διατηρηθούν και όλα τα μικρά ή τα μεσαία μαγαζιά ανοιχτά από εδώ και στο εξής? Κοιτάξτε, οι λόγοι που άνοιξε η αγορά είναι ξεκάθαροι, οικονομικοί, έτσι, οικονομική ασφυξία των καταστηματαρχών. Σε αυτό είμαστε όλοι δίπλα τους, προσπαθούμε. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πω, εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Εγώ νομίζω ότι ο εχθρός του, ο κορονοϊός δηλαδή, δεν έχει φύγει ακόμα και ότι θα φύγει μόνο όταν εμβολιαστούν όλοι, όλος ο πληθυσμός. Οπότε το σενάριο του τρίτου κύματος υπάρχει ακόμα και γι' αυτό καλώ όλους όσους βγαίνουν στα μαγαζιά να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας. Μάσκα, προσοχή στη σειρά ένας-ένας. Καλημέρα. Βλέπω ότι άρχισε να υπάρχει έτσι έντονη κίνηση. Πολλά μαγαζιά μέσα στον Ευρωκόπη. Ανοίξατε κι εσείς ως κλάδος, τι λέτε? Κοιτάξτε να σας πω, παιδιά. Είναι ότι εδώ την επαρχία μας κλείνουν και μας σακατεύουν εμάς αυτό. Δηλαδή, εδώ η επαρχία τώρα δεν πρέπει να κλείνει τόσο εύκολα. Εμείς τώρα λαμβάνουμε τα μέτρα μας, έχουμε προφυλάξεις. Ναι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό και δεν βγήκε ποτέ. Σε όλη την Ελλάδα δεν βγήκε σε κανένα κουρίο πρόβλημα με τον κορονοϊό. Αλλά τι να πούμε, μας κάνει και εμάς η μπόρα. Βλέπετε σιγά σιγά σήμερα και την αγορά να ανοίγει. Άνοιξε, αγορά, δόξα τω Θεώ, ο κόσμος βγαίνει έξω, αλλά πάλι φοβάται, γιατί... Αυτά που έχει αντιμετωπίσει ήταν σίγουρα δύσκολα. Και είναι και το καλό, είναι το κακό εδώ σε εμάς, ότι είναι η παραγωγή της πατάτας. Ναι. Η πατάτα δεν πάει καθόλου τίποτα και έτσι ο κόσμος... Εντάξει, εμείς είμαστε επαγγελματίες, στραβά κουτσά, κάτι κάνουμε. Αλλά οι αγρότες εδώ που είμαστε αγροτική περιοχή, οι πατάτες δεν πάνε καλά. Και έτσι ο κόσμος υποφέρει. Αλλά εντάξει, βγαίνουν λίγο έξω, αλλά βλέπετε, βγαίνουν μόνο βόλτες. Δεν πάνε στα καταστήματα ο κόσμος να ψωνίσει. Δεν έχει έτσι πολύ κίνηση. Πολύ κίνηση δεν έχει για αυτό το πράγμα. Είναι, η πατάτα είναι το α και το ω. Άμα δεν έχει η πατάτα τιμή, ο κόσμος είναι καταστραμμένος τελείως. Και δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει από το κράτος τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα.